Καλό σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στις Χρυσές Συνταγές, στην παρέα που είναι η Γαλάτια Παμπορίδη, η οποία χθες είχε απουσία. Απουσία πού μεγάλη. Πού ήσουν χθες? Στα παιδάκια, τα τρία που ήταν. Ναι, αλλά γιατί δεν τους έφερες να φάνε λουκουμά? Έπρεπε να τους φέρω, αλλά για να φάει η μάμα παραπάνω. Είναι λουκουμάς ή λουκουμάς ή ξέρω τι άλλο. Λουκουμάδες νομίζω ότι είναι η επίσημη ονομασία. Λουκουμάς, δεν ξέρω, αν είμαι γλωσσολόγος για να σου πω. Και δεν ξέρεις και πώς τους φτιάχνουν. Τούτον είναι... Κοίταξε. Γι' αυτόν υπάρχει εκπομπή, γι' αυτόν υπάρχει Χρύσο για να μας μαθαίνει τα πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζεις και σήμερα με το ελαφρύ φαγητό. Σήμερα εντάξει, θα σας δείξω μια υγιεινό. Ναι, θα σας δείξω έναν υγιεινό τρόπο να απολαμβάνεις το γύρο. Γιατί κάθε φορά εμένα που μου συναφέρουν σπίτι, τρώμε γύρο, παθαίνω. θέλω να παραγγείλουμε γύρο. Ναι. Γι' αυτό βρήκα έναν τρόπο τον οποίο μπορούμε να φτιάχνουμε στο σπίτι. Mm. Είναι πάρα πολύ εύγευστο το κοτόπουλο. Και θα φτιάξεις τις δικές σου πίτες με ωραιότατο κοτόπουλο γύρω και που δεν θα γυρίζει και ωραία γκρεμμύδο σαλάτα. Και για επιδόρπιο. Για επιδόρπιο έχουμε ένα κέικ με μήλα, το οποίο είναι όταν οπότε θέλω μιλόπιτα, αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με ζύμη και να μην φύλλω. Κάνω το κέικ, το οποίο είναι πολύ βολικό, πολύ νοστιμό. Έχω να σου πω ότι αυτό είναι από τα αγαπημένα μου κέικ που φτιάχνω εγώ σπίτι. Okay. Σε σημείο που ο γιος μου κάποια στιγμή μου κάνει. Θέλουμε να άλλη μιλόπιτα. Να δοκιμάσεις τούτη τη συνταγή, μπορεί να είναι διαφορετική που είναι μου φτιάχνεις. Στην πράξη θα το δώσω να σου πω. Να δεις να μου πεις. Ναι. Με τι θα ξεκινήσουμε, Γαλάτια μου? Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τα κρεμμύδια της κρεμμυδοσαλάτας. Ευτυχώς έκοψε. Ναι, έκοψα τα. Δηλαδή, μιλώ σε κάμα σου πολλά μεγάλη χάρη που έκοψα τα κρεμμύδια. Άρα να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε να δούμε τη συνταγή για την κρεμμυδοσαλάτα. Αφού έκοψε τα κρεμμύδια, τόσο καλή σήμερα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 μέτρια κρεμμύδια, 1,5 κουταγιά αλάτι, 1 κουτάλι χυμό λεμονιού, 1 κουτάλι μιλόξιδο, 1 τέταρτο φλιντζάνι ελαιόλαδο, μισό φλιντζάνι μαϊντανό και 1 κουταλάκι σουμάκι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, τα έκοψες ροδέλες. Τα έκοψα ροδέλες σε έναν τρίφτη που έχω στο σπίτι που είναι κόβει λεπτά, βλέπεις. Ναι. Αν δεν έχετε τρίφτη μπορείτε βέβαια να το κάνετε στο χέρι, απλώς τούτοι οι τρίφτες είναι πολύ βολικοί. Σχεδόν όλοι οι τρίφτες σε μια πλευρά έχουν μια πλευρά που έχουν απλώς... Ναι. Είναι ωραία να το κάνετε εκεί. Αν όχι όμως προσπαθείτε να τα κόψετε όσο πιο λεπτά γίνονται. Λοιπόν, και πρέπει να σου πω ότι όσο και αν σου μύρει... Ναι, ας πούμε, παρόλο που εμένα ο τρίφτης μου επειδή είναι πιο πλατής, τούτο είναι αρκετά πιο πλατή και κόφει και πιο μεγάλες ροδέλες. Αλλά και να δοκιμάσουμε πάλι να κόπουμε. Ναι, να κόπουμε. Το ζητούμενο είναι να έχεις λεπτές είτε ροδέλες είτε φέτες. Θα προτιμήσω να σκόψεις, δεν φοηθήκε με. Και πρέπει να σου πω ότι παρόλο που το πράγμα σου μυρίζει κρεμμύδια, διότι είναι βασικά κρεμμύδια, όταν θα τα λατήσουμε και θα τα αφήσουμε να μαραθούν, θα είναι σαν να τρώεις κραμπί. Δεν θα έχει καμία σχέση με κρεμμύδια. Λοιπόν, βάζω γι' αυτό τα έναν κουτάλι. Τα ναι, γλυκαίνουν τα κρεμμύδια με το αλάτι, χάνουν την υγρασία τους και γλυκαίνουν. Ανάμιση, ένα λεπτό. Και τις μεζούρες σήμερα. Βέβαια και τις μεζούρες. Τώρα να βάλω παραπάνω αλάτι να μας κυλίσσα. Και να δοκιμάσεις και να πεις. Ναι. Άρα, θα βάλεις αλάτι. Αλάτι, τα ανακατεύω και θα τα αφήσουμε να σταθούν. Ναι, γιατί θα χάσουν το νερό τους και τούτο το πράγμα που βλέπεις σε κάποια φάση θα γίνει πολύ πιο λίγο. Θα κατεβεί δηλαδή, θα μαραθούν. Κλαίεις? Ναι, δεν κλαίω. Εντάξει, συνήθισα. Κλαίω για άλλα πράγματα. Αλλά όχι για τα κρεμμύδια. Ακόμα τώρα έχει ξεκινήσει ο χρόνος, μεν κλαίεις. Όχι, συνήθως για δάκρυα χαράς. Εντάξει, τότε σου εύχομαι να κάνεις πιο συχνά τα δάκρυα χαράς. Βέβαια, ναι. Επίσης κλαίω πολλά, μα βλέπω τηλεόραση. Συγκινητικές εκπομπές. Με κοροϊδεύει η οικογένεια μου ολόκληρη. Είδες στο σινεμά πολλές φορές μπορώ να δω ας πούμε μια ταινία με έναν καλό αρκούδο και να κλαίω πάρα πολύ. Για τον αρκούδο ή για την ταινία.
Λέω σου, με κοροϊδεύουν πάρα πολύ στην οικογένειά μου. Εντάξει, έχω συνηθίσει πλέον. Εντάξει. Λοιπόν, το αφήνω κατά μέρος. Έχεις και εσύ έναν αείπη. Έλα, δώσ' μου. Έναν όμως. Έναν. Το ευλογημένο. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε με το κοτόπουλο. Εντάξει. Θα φτιάξουμε το κοτόπουλο, συγγνώμη, για να μην φύγουν τα κρομίδους και να έχουμε έτσι μια μικρό. Λοιπόν, τούτο είναι έναν κοτόπουλο. Από το οποίο ζήτησα από τον Κρεοπόλη να αφαιρέσει τα κόκκαλα. Λοιπόν, θα βάλω... Ναι, να σου πω και εγώ. Εσύ ευθύνες, δεν μπορείς να μου πεις κάτι. Ξέρω. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ελαιόλαδο μέσα στο ταψί. Αφαίρεσες στο κρεοπολί στα κόκκαλα. Ναι, αφαίρεσαι με το κρεοπολί στα κόκκαλα, διότι εντάξει, είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αφαίρεις τα κόκκαλα του κοτόπουλου. Άρα μπορούν να δείξουμε. Να το δείτε τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, όσες φορές το έκανα μόνη μου, γιατί το έκανα κάποιες φορές μόνη μου το πράγμα. Είναι πράγμα το οποίο είναι το καλύτερο μου να κάνω, για να σας πω την αλήθεια. Άρα ο Κρεοπόλης ευθύνεται για το κοτόπουλο που βλέπουμε. Ναι, ο Κρεοπόλης ευθύνεται για το κοτόπουλο. Έτω. Το οποίο ο Κρεοπόλης θα το έκανε έτσι αλλιώς αν ήθελε να κάνετε κοτόπουλο γεμιστό. Δηλαδή ένα γεμιστό κοτόπουλο είναι που θα έπου ξεκινά. Έτω. Να πω τη συνταγή γίνεται. Ναι, πέτει τη συνταγή για να προχωρήσουμε. Σωστά. Και αντί μουρμούρα, τι πόρο. Λοιπόν, για τον κύριο κοτόπουλο στο φούρνο θέλουμε ένα κοτόπουλο χωρίς κόκκαλα, αλάτι, τρεις σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλάκια πάπρικα καπνιστή, 2 κουταλάκια κίμινο αλεσμένο, 2 κουταλάκια κόγιαντρο κοπανισμένο, 1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 1 τέταρτο κουταλάκι πιπέρι καγέν, 1 τέταρτο κουταλάκι κανέλα, 3 κουταγιές ελαιόλαδο και μισό κουτάλι σουμάκι. Πάλι σουμάκι. Ναι. Mm. Και για το γιαούρτι θα χρειαστούμε 1 ολόκληρο σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι γιαούρτι στραγγιστό, 2 κουταγιές ταχίνι, 1 κουταγιά ελαιόλαδο, 2 κουταγιές χυμολεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το γύρο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω βάλει το κοτόπουλο με το δέρμα στην κάτω μεριά, εντάξει. Και τώρα με το μαχαίρι μου θα χαράξω λίγο το στήθος, το κομμάτι που είναι το στήθος. Ο λόγος είναι γιατί τούτο είναι το κομμάτι που είναι το πιο στεγνό συνήθως πάνω στο κοτόπουλο. Οπότε το θέλουμε να πιάσει όλες τις μυρωδιές από την πάστα μπαχαρικών που θα φτιάξουμε. Εντάξει. Άντε να σε δω. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ μέσα ήδη τα σκόρδα και την καπνιστή πάπρικα. Αν δεν έχετε καπνιστή πάπρικα, να βάλετε πάπρικα συνηθισμένη. Παρόλο που η καπνιστή δίνει έχει πιο πολύ ωραία μυρωδιά. Ναι, πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Πάντως, από αυτό που έψησες, μυσκομυρίζει η ναι. κουζίνα μας. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω βάλει την πάπρικα, τα σκόρδα. Mm. Θα βάλω κίμινο βεβαίως, κόλιαντρο κοπανισμένο, ένα κουταλάκι πιπέρι μαύρο, κανέλα, τούτα τα μπαχαρικά, φανταστικά. Και μην το φοβηθείτε, έναν τέταρτο πιπέρι καγέν. Εντάξει. Και να πω ότι το καγέν δεν το βάζουμε, πολλοί κόσμος μου λέει καγέν, Παναγία μου, καυτερό, ξέρω εγώ. Δεν θα βγει καυτερό το φαγητό. Απλώς θα του δώσει. Ναι, ένα τέταρτο δεν νομίζω. Όχι. Να... Λοιπόν, σε αυτό θα βάλουμε 3 κουταλιές ελαιόλαδο για να δημιουργηθεί μια πάστα. Άρα αυτή τη συνταγή την έφτιαξες επειδή δεν ήθελες να αγοράσεις από έξω. Ναι. Ναι. Επειδή δεν ήθελα να αγοράζω. Γύρω, να πώς να το κάνω. Γύρω από έξω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι γιατί δεν είναι νόστιμος ή ναι. γιατί δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που το φτιάχνουν. Απλώς πιστεύω ότι ό,τι φτιάξεις στο σπίτι. Ναι, ναι και ίσως να είναι λίγο πιο υγιεινό, ρε παιδί μου, από εκείνο που αγοράζεις. Δηλαδή με λίγο λιγότερα λιπαρά. Όχι πως προσέχω, ας πούμε, δεν πρέπει να τρώμε λιπαρά κλπ. Αλλά. Αρέσει τα παιδιά αυτά. Ναι, βεβαίως. Μέσα στην πίτσα μαζί με κρεμμυδοσαλάτα πάρα πολύ. Και η κρεμμυδοσαλάτα είναι φοβερή, σου το λέω. Τις πατάτες πούντε. Ξεγέλασε μας, πρέπει να το δείξουμε τούτο. Ήρθε δαμέ, έκοψε τα μήλα, νομίζαμε ότι ήταν πατάτες, όταν είμαστε ανοίξει πατάτες. Μήλα. Τελικά είναι τα μήλα, τις μιλόβιτ. Εντάξει, μπήρα. Λοιπόν, αλατίζω το κοτόπουλο στη μέσα μεριά. Μάλιστα. Αν προσέξεις, δεν έβαλα αλάτι στα μπαχαρικά. Ο λόγος είναι γιατί ανάλογα με το πόσο αλάτι θέλει ο καθένας,
Θα βάλει. Θα βάλει. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα τι το πράγμα. Την πάστα, ναι, έχουμε δημιουργήσει την πάστα, την οποία να βάλω σχεδόν όλη. Θα αφήσω περίπου ένα κουταλάκι για την εξωτερική πλευρά. Άρα θα το βάλεις σε προθερμασμένο φούρνο. Περίμενε. Όχι, εντάξει, απλά είπα να σε προβουρήσω. Ναι, θα το βάλω σε προθερμασμένο φούρνο πριν να το βάλω. Θα αφήσω περίπου, βλέπεις, αφήνω ελάχιστο. Τόσο να άφησα για την εξωτερική πλευρά. Και μετά θα πιάσεις τα χέρια σου, που είπαμε είναι οι καλύτεροι αναδευτήρες, και θα κάνεις έναν ωραίο μασάζ στο κοντόπουλο. Να βεβαιωθείς ότι τα μπαχαρικά θα πάνε παντού. Γιατί όλων αυτών θα είναι η γεύση το... κάπως έτσι, τώρα που το βλέπω στην οθόνη, κάτι παρόμοιο έκαναν και χρήσω χτες μας λοκμάδες. Απλά εδώ και ξύλο του άλλου κόσμου. Ναι, η Χρύσο μπορεί να το τραυμάτισε το μείγμα τη. Εγώ κάνω το πιο συναισθαλμένα και απαλά. Χρύσο κουράστηκε να χτες η καημένη. Ναι. Αλλά έκαμε υπέροχους λοκμάδες. Υπέροχου. Θα τις ζητήσω να τους ξανακάνω. Ξέρω τι ένα. Μπορώ να τα ψυχίζουμε. Ναι. Εντάξει, επασπάτεψες το. Εντάξει. Λοιπόν, το βλέπεις, χρωματίστηκε κιόλας. Ναι, βλέπω το. Ωραία. Τώρα θα κάνω τούν το πράγμα. Είπαμε ότι δεν έχει κόκκαλα καθόλου μέσα. Να το γυρίσεις τώρα από την άλλη. Να το διπλώσω. Εντάξει. Θα το γυρίσουμε λίγο έτσι, απλά για να βολεύεις το ταψί. Ναι. Εντάξει. Έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο, είπαμε, στο ταψί. Μετά θα πιάσω το υπόλοιπο που έμεινε. Που είπαμε δεν είναι πολύ, ένα κουταλάκι το πολύ. Αν θα αγοράσετε έναν κοτόπουλο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, τότε μπορεί να πρέπει να κάνετε λίγη περισσότερη από την πάστα μπαχαρικού. Εντάξει, άμα έχεις πολλούς στην οικογένεια. Ή μερικές φορές αγοράζεις κάτι κοτόπουλα τα οποία είναι έτσι δυνάμενα. Όπως λέμε στα κυπριακά. Έτσι να τα κοτόπουλα μπορεί να θέλουν λίγο παραπάνω. Τελειώσες? Όχι. Εντάξει. Πάνε να βάλεις άλλα. Άλλα στην εξωτερική πλευρά. Μα γιατί μπορώ σήμερα? Δεν ξέρω. Βουράμε κανένα. Βουράσε κανένα. Ελπίζω να μην σε βουρά κανένα. Γιατί σε βουρά κάποιο σημαίνει βουράμε και εμένα. Απλώς έμεσα. Αυτό είναι σουμάκι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία το σουμάκι. Το οποίο έχει έτσι μια γεύση σαν λεμονάτι σχεδόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σουμάκι. Αν θέλουμε το βάζουμε. Αν θέλετε, όλα είναι αν θέλετε τα βάζετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γεύση. Ναι. Και κοίταξε να σου πω, το σουμάκι το βρίσκεις πολύ εύκολα στον μπακάλι. Ο σκόρδος. Λοιπόν, μαζί με τούτο το πράγμα... Κοιτάξτε τι να κάνουμε ο σκόρδος τώρα. Θα ψήσουμε, συγγνώμη, αλλά... Πού είναι να πάει? Φύγε το μήλο, σε παρακαλώ. Το μήλο γιατί το έβαλες έτσι, είδαμε. Το καθαρίσω, το φάμε. Όχι, να μην το καθαρίσεις. Τώρα βάζω ένα μαχαίρι που δεν είναι το δικό μου και φαίνεται. Λοιπόν, έκοψα. Τούτο το πράγμα θέλεις να κάνεις. Βλέπεις. Μακριά. Όχι, που μέναν τα χέρια. Τα χέρια. Ξέρεις, τα φύφκια που φτιάχνουμε τους σκόρδους. Πού να πάω. Λοιπόν, το σκόρδο. Εντάξει. Για τα γάνια που σου είπα φύγε. Που φορείς εστά, τα ευλογημένα. Λοιπόν, θα το βάλεις μαζί με το... Τα φκάλω, το λιώνουμε. Ήρεμα. ποια είναι την μπάλε, παιδιά, γίνεται. Λοιπόν, βάζω λίγο ελαιόλαδο δαμή, που πάνω από το σκόρδο. Okay. Έβαλε στο συνάκρια, δηλαδή. Ένα έχει μέσα το κοτόπουλο. Θα πιέτει μια. Έχει. Ναι. Έβαλα μέσα στην πάστα τρεις σκέλιδες σκόρδων. Εκείνο το ψήνεις μαζί με το κοτόπουλο, ώστε μετά που θα κάνεις το σος με το γιαούρτι και το ταχίνι που θα βάλουμε μέσα στην πίτσα, θα είναι με ψημένο σκόρδο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού είναι? Γιατί το σκόρδο στο φούρνο γίνεται γλυκό. Πού να πάει? Να φέρω το ψημένο. Εντάξει. Σε σβήσε σήμερα. Τσακ, μπαμ. Ένα. Το οποίο έχω βγάλει από το φούρνο. Τρία. Και το έχω σκεπάσει με το... Δύο. Τατάμ. Ένα. Θέλω να μυριστώ. Μυρίζει γύρος. Λοιπόν, βλέπεις ότι τον ολόν το ζουμούδι που έχει μέσα. Τι να το κάνουμε. Να το βάλουμε που πάνω. Να το βάλουμε, να το μεταφέρουμε. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα.
Θα κάνουμε το σος με το γιαούρτι. Τώρα να φέρω ένα μπιατάκι. Ταλατσούρι. Ταλατσούρι να ακούω. Πεθύμησες το ταλατσούρι. Ναι. Λοιπόν, αφού βλέπεις, είμαστε γύρω, είναι ταλατσούρι που βάλουμε. Να φορήσω γάντια απλά, ζω μόνο για να με. Μου διάσημασία απλά. Ήθελες να κάνω ταλατσούρι. Τζατζίκι. Τζατζίκι. Το τζατζίκι που το ταλατσούρι είναι διαφορετικά. Τουλάχιστον η μάμα μου, όταν έκανε ταλατσούρι, ναι, το αγκουράκι το έκοβε κυβάκια. Μικρά κυβάκια. Μικρά κυβάκια. Εντάξει. Ενώ στην Ελλάδα το τζατζίκι, το αγκούρι το τρίβουν. Ναι. Η διαφορά δηλαδή. Έλα σου πω, διερωτούμε γιατί φορείς ακουστικό, αφού ακούς τα κάτω. Ρε γαλάντια μου, ποια είναι η διαφορά, δηλαδή το κόψιμο που κάνουμε στο αγκουράκι. Ήταν το κόψιμο και ότι το κυπριακό είχε ουσιαστικά λιγότερο σκόρδο, πρέπει να πω. Στο κυπριακό, κόφτε. Εντάξει. Οκ, λοιπόν. Έφτιαξα το καλό να δούμε την εκπομπή στην πορεία και μάθαμε να θκευάζουμε το μυαλό της άλλης. Θα πάρω αυτά τα σκόρδα, τα υπέροχα, τα γλυκά σκόρδα. Που έφτιαξες με τόση μαϊστρία. Ναι, θα τα βάλω μέσα στο μίξερ. Βλέπεις τούτο το πράγμα τώρα είναι το πιο γλυκό πράγμα του κόσμου. Είναι σαν την καραμέλα. Περίμενε, δηλαδή τώρα θα βγάλεις. Ναι, το φτιάχνει πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει. Εντάξει, ό,τι πεις. Και θα είπες τα υλικά για το γιαούρτι που συνοδεύουν το κοτόπουλο, δεν θυμούμαι, διότι έτσι σε λαμβάνω υπόψη την ώρα. Ευτυχώς που τα είπες μόνη σου. Εμένα νομίζω ότι σου κάνω bullying. Είπες τα. Είπα τα. Εντάξει, οκ. Okay. Θες να ξαναπώ. Ό,τι νομίζεις, δεν ξέρω. Αν δεν έχω στραγγιστό γιαούρτι, μπορούμε να το κάνουμε με γιαούρτι. Δεν μου πεις όχι. Όχι, έτσι σου λέω όχι. Απλώς το στραγγιστό το γιαούρτι είναι πιο παχύρευστο. Εντάξει, επειδή είναι πιο παχύρευστο, το σώσ να σου φκεί παχύρευστο. Αν το κάνεις με light γιαούρτι, μπορεί να σου φκεί λίγο πιο αραιό. Ωραία. Έβαλα τα σκόρδα. Βλέπεις, έβαλα όλα τα σκόρδα μέσα. Τώρα που να γυρεύει τα γάντια η χρύσο. Μια φορά και εγώ να καταλύσω όλα τα γάντια. Και θα βάλουμε μέσα το γιαούρτι. Κατάλυσαν τα γάγκια, κατάλυσαν τους κόρτους, κατάλυσαν τα ούρλα. Οι οποίοι. Έβαλα το γιαούρτι. Θα βάλω δύο κουταλιές ταχίνι. Θα μπορούσαμε βεβαίως να σερβίρουμε το γύρο με ταχίνι. Δηλαδή ταχίν κυπριακή με λεμόνια, με σκόρδα και ούτω καθεξής. Αλλά τούτο το σος, λόγω του ψητού του σκόρδου, ναι, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, θέλω όταν φτιάχνεις την ταχύ, βάζεις ελαιόλαδο. Βέβαια βάλω, ναι. Γιατί... Επειδή είχαμε διαφωνία με τη χρύσο. Επιμένει ότι δεν βάλω. Όχι, βάλεις. Εντάξει, χρύσο βάλει και η γαλάτια και εγώ λάδι μέσα στην ταχύ. Νομίζω ότι γιατί πρέπει να ξαναδιαπραγματευτώ τη θέση μου στην εκπομπή. Λοιπόν, ελαιόλαδο και θα βάλω δηλαδή και δύο ίση με τις χρύσος. Ναι, είμαστε ναι, στην ίδια θέση. Νομίζω πρέπει να διαπραγματευτώ. Επιτρέπεται να με βάλει λάδι μες στην τάση. Κύριε Λέησο. Να πετάξεις σε 5 λεπτά να ούτε που ξέρω που είναι. Ποιο? Ούτε που ξέρω που είναι οι μεζούρες μου. Α? Βάζω δύο κουταλιές λεμόνι. Αν και τα καλήκαν τζαρούθ και φία. τα θελιστές. Εντάξει, έκανα τη δουλειά μου και με τούτο είδες, το κουτάλι. Είδες, για να σου αποδείξω ότι μπορεί και με το κουτάλι. Θα βάλω λίγο πιπέρι. Ναι. Και λίγο αλάτι. Σήμερα φτιάχνουμε γύρο κοτόπουλο στο φούρνο με γιαούρτι, σος γιαούρτι, κρεμμύδο σαλάτα. Και για επιδόρπιο να έχουμε κέικ. Μυρίτη. Σας είπα πως ψήνουμε το... σε τι θερμοκρασία, αν είπα. Ναι, διότι την ώρα που σε ρώτησε, πες μου, έχω κόμμα. Okay. Ναι, πέμας. Λοιπόν, θα το ψήσουμε χωρίς κάλυμμα, εντάξει, ναι, στους 200 βαθμούς, για 25 λεπτά. Μετά από 25 λεπτά θα το γυρίσουμε, θα πασπαλίσουμε ξανά με σουμάκι.
Εντάξει, για να ψηθεί και η άλλη πλευρά. Για να ψηθεί και η άλλη πλευρά. Θα ακόμα, το βάλω... ακόμα 20. Ναι. Ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το κοτόπουλο. Ναι. Αν είναι μεγάλο το κοτόπουλο, μπορεί να θέλει ακόμα 25. Okay. Να το δείτε. Και μετά το βγάζουμε, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε κατά μέρος όπως έκαναμε εμείς. Μέχρι να φτιάξουμε το. Και μετά να πάμε στο κέικ μήλου. Το μήλο, σου άρεσε να τα κάνεις όλα πολλά γλυόρα. Γιατί βιάζεσαι. Ποιος θα πάει σκάφη. Δεν είναι εγώ που βιάζομαι. Φοούμαι. Εμείς είναι ένα ψυχολογικό τραύμα που παλαιότερες εκπομπές. Μέχρι τις 4 κόμμα. Είμαι έχουμε ακόμα χρόνο. Μπορείς να πεις σήμερα, ήμουν ταχύτατη. Ναι. Να δοκιμάσω λίγο γιατί. Είναι γιαούρτι. Ναι. Πρέπει να δοκιμάσεις λίγο. Είναι κάτι μεταξύ γιαούρτι. Για να μου ψάχνει. Κουταλάκι. Και ταχύ μόνο που δεν είναι. Ούτε γιαούρτι, ούτε τάχι. Είναι πιο ελαφρύ. Και θα το βάλω. Σωστός ο παίχτης. Πολλά ωραίο. Ωραίο. Να σε παρακαλέσω να το βάλεις σε ένα μπολ. Α, νομίζω να μου δώκεις. Το φάεις έτσι. Να το βάλεις σε ένα μπολ. Μάλιστα. Και τώρα θα... να το αφήσουμε τούτον κατά μέρος για να σερβίρουμε νομίζω στο τέλος, διότι τα κρεμμύδια ακόμα θέλουν. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Να αρχίσουμε με το κέικ, με τα, με τα μήλα. Όχι, δεν θα κάνεις τίποτα. Να κάνεις εσύ. Κουράστηκα να σε ακούω, να σε βλέπω. Οπότε να... αποφάσισες. Αποφάσισα να πάω να δούμε ένα ρεπορτάζ που έκαμε για το σκόρδο. Α, είδες! Καιρός ήταν να κάνεις ένα ρεπορτάζ για το σκόρδο. Έφκαλε η γλώσσα μου μαλλιά μες στον το στούντιο να μιλώ για το σκόρδο. Μα έτσι ξαναφέρες μου ολόκληρο τριαντάφυλλο σκόρδο. Τσέψισες μου το, τσεμάδισες μου το, τσέκαμες το γιαούρτι με. Αλήθεια. Που το ρεπορτάζ πρέπει να έμαθεις πόσο υγιεινό πράγμα είναι. Είναι. Έχω να σου πω ότι ο παππούς μου, όποτε ήμασταν άρρωστοι, έλεγε σκόρδο. Επόναν κάτι, δεν ξέρω, έκανε γιατροσόφ και έβαλε σκόρδο πάνω του. Κάθε μέρα έπρεπε να φάει σκόρδο. Εντάξει, δεν το κάναμε το κι εμείς φυσικά, αλλά οι παγιοί κάτι ξέρουμε, ναι. Βέβαια. Α, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Να συγγυριστείς λίγο, σε παρακαλώ. Συντονίστου. Άτε, και να έρθουμε να συνεχίσουμε. Αν θέλετε να ζήσετε μια μακρά ζωή γεμάτη ενεργητικότητα και υγεία, τροφοδοτήστε τα κύτταρά σας με σκόρδο. Το πανάρχαιο βότανο με τις ιαματικές ιδιότητες που χρησιμοποιείται πάνω από 10.000 χρόνια ως τονωτικό και θεραπευτικό για όλες σχεδόν τις ασθένειες. Ο βολβός του σκόρδου περιέχει τουλάχιστον 400 χημικές ουσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες προσδίδουν στο σκόρδο τις εκπληκτικές, ισχυρές ιδιότητες του στην προφύλαξη των κυττάρων από τις οξειδωτικές βλάβες και στην προστασία ολόκληρου του σώματος από την πρόωρη γύρανση. Το σκόρδο είναι αντισηπτικό, αντιβιωτικό, αντιτοξικό, αντιμικροβιακό, βακτηριοκτόνο και αντικαρκυνικό. Έχει έντονη οσμή και χαρακτηριστική καυστική γεύση που οφείλεται σε αιθέρια έλαια πλούσια σε θειούχες ενώσεις όπως η αλιίνη, η αλυσίνη και το αχοένιο. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β1, Β2, Β3 και περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, φωσφόρο και σελήνιο. Το σκόρδο καλλιεργείται εδώ και χιλιάδες χρόνια και πιθανότατα προέρχεται από την Ασία. Η μακρά ιστορία του σκόρδου ξεκινάει από τα βάθη της εξωτικής Μογγολίας και καταλήγει στις κουζίνες και τα φαρμακεία όλου του κόσμου. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες θεωρούσαν ότι πρόκειται για το αγαπημένο μυρωδικό του Θεού Άρη και το έτρωγαν καθημερινά ώστε να αποκτήσουν δύναμη. Στην αρχαία Ελλάδα οι αθλητές έτρωγαν σκόρδο σαν τονωτικό πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φαντάζομαι ότι ο σκόρδος δεν λείπει από την κουζίνα σου. Όχι, δεν λείπει. Από κανένα... λείπουν οι φίλοι μου που δεν τους αρέσει ο σκόρδος. Μα πού είναι σινό στη μια το φαγητό να δεν... Εγώ έτσι νομίζω.
Τέλος πάντων. Είπες τα υλικά για το κέικ με τα μήλα. Αυτό ήρθαμε. Νομίζω ότι δεν θα θυμούμαι αν το είπες πριν. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε κέικ με μήλα, είπαμε. Θέλεις να συνεχίσει. Όχι, συνεχίσε εσύ. Σε παρουσιάστρια. Ευχαριστώ. Με υπομονετική. Λοιπόν, θέλουμε 6 μήλα Golden Delicious. Να μας εξηγήσει. Ένα λεμόνι, 185 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 3 μεγάλα αυγά, ένα φλιντζάνι ζάχαρη κρυσταλλική, ένα τέταρτο φλιντζανιού μαλακή καστανή ζάχαρη, μισό κουταλάκι κανέλα, ένα τέταρτο φλιντζανιού γάλα πλήρες, ένα φλιντζάνι αλεύρι φαρίνα, ένα τέταρτο φλιντζανιού αμύγδαλα, μισό κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι baking powder και ένα τέταρτο κουταλάκι σόδα. Και θα πάμε να δούμε και για την επικάλυψη. Μισό φλιντζάνι αμύγδαλα ομά, ένα τρίτο φλιντζανιού αλεύρι φαρίνα, ένα τέταρτο φλιντζάνι μαλακή καστανή ζάχαρη, ένα κουτάλι ζάχαρη κρυσταλλική, μία πρέζα αλάτι, 60 γραμμάρια ανάλατο βούτυρο λιωμένο. Ναι. Να σου πω ότι για αυτήν τη συνταγή, σύνολο βασικά, χρειάζεσαι ένα πακέτο βούτυρο ανάλατο. Απλώς τα 3 τέταρτα θα τα χρησιμοποιήσεις στο κέικ και το άλλο τέταρτο θα το χρησιμοποιήσεις για να μην σας μπερδεύω με τα γραμμάρια. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα. Okay. Λοιπόν, το Golden Delicious που ήθελες να σου πω πριν. Τούτα είναι τα μήλα, τα Golden Delicious, τα οποία εγώ βρίσκω ότι είναι ούτε πολύ γλυκά, ούτε πολύ ξινά και βρίσκω ότι είναι τα καλύτερα για να κάνεις μιλόπιτα. Άφησε το έναν τόπο. Τη μιλόπιτα εγώ την κάνω με Golden Delicious. Μήνε, περίμενε. Τα λεπτό, διότι έχει τόσα πολλά πράγματα. Έκοψα το ήδη που τη μέση. Εντάξει, θα το βάλω εδώ. Το κόκκινο το φως είναι τζαμέ. Ναι, αλλά εσύ γυρίζεις πάνω του. Α, εντάξει. Και επειδή γυρίζεις πάνω του, είπα να γυρίσω εγώ. Okay. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε όμως και κόκκινα. Αν θέλεις να βάλεις κόκκινα, να βάλεις κόκκινα. Πάντως κόκκινα... πράσινα, έβαζω ποτέ. Δηλαδή το πράσινο. Όχι, ούτε εγώ. Όσες φορές έβαλα ξινά. Πολλά ξινά. Ναι, λίγο ξινά. Θέλει να βάλεις παραπάνω... Συμφωνούμενος τώρα. Ζάχαρ. Συμφωνούμε για να δούμε φοβερό. Τι διαφορά που έχει η δική μου η συνταγή της που... μιλόπιτσας με τη δική σου. Ξεκινήσαμε με 6 μήλα. 6 μήλα που βάλεις. Εξαρτάται από τη δόση. Α, εντάξει. Τούτο σημαίνει ναι, ότι τούτη δεν την κάνουμε συχνά, γιατί αν την έκαμε συχνά ήταν να θυμάσουν ακριβώς πόσα μήλα βάζεις. Μπορεί να είναι πιο μικρά, μπορεί να είναι πιο μεγάλα. Είπα να σε εξετάσω, θα σε πιάσω μέσα. Και εγώ έχω έτσι μεγάλο μαχαίρι. Να καθαρίζω τα μήλα. Λάθος, σου έπρεπε να έχεις ένα τέτοιο μαχαίρι. Κάθε σπίτι χρειάζεται ένα τέτοιο μαχαίρι. Είτε για να το χρησιμοποιάς απειλητικά, είτε να το χρησιμοποιάς για να κόφεις. Λοιπόν, να σας δείξω πώς κόφεις το μήλο. Το κόβεις... Α, αυτό που άφηγες στο μήλο, Τζόμι. Ναι, τα υπόλοιπα έκοψα τα για να μην μείνουμε δάμε. Α, φαίνεται, εντάξει. Λοιπόν, έκοψα το στα 4, το καθάρισα. Απλά να πω ότι κόφεις τα σε περίπου 5 εκατοστά κομμάτια. Δεν τα κόβουμε όπως τη μιλόπιτα. Στη μιλόπιτα τα κόβουμε πιο λεπτά. Ναι, τα μήλα. Ναι, όχι. Τούτα είναι έτσι. Και αν μου το φέρεις πιο δά για να μην ποταβρίζουμε. Ευχαριστώ. Σε ευγενική, σε παρακαλώ. Και μέσα στο μπολ έχω βάλει ένα, το χειμώνα από ένα λεμόνι. Το λεμόνι γιατί το βάζουμε. Για να μην μαυρίσουν τα μήλα. Mm. Τους δίνεις μια έτσι ξεχωριστή γεύση, αλλά το βάζουμε για να μην μαυρίσουν. Γιατί όπως ξέρεις τα μήλα μόλις τα κόψεις γίνονται ολόμαυρα. Τα δικά σου, τα δικά μου, έτσι θέλουν. Α, μην ήσκουν άσπρα και η αλυστερά. Δεν έβαλα λεμόνι, για να σου πω με πλάγιον τρόπο ότι ως δαμέ έχουμε μια διαφορά. Έβαλες λεμόνι, θέλεις να πεις. Και γίνεται πάρα πολύ ωραία η μιλόπιτα. Έχω να σου πω. Okay. Είσαι όπως τη Χρύσο που έβαλε λάδι μες στην ταχύ. Έβαλες λεμόνι μες στα μήλα. Λοιπόν. Κάτι σου μας πει, Χρύσο. Τώρα θα αρχίσουμε μια διαδικασία η οποία είναι διαφορετική. Σαν κέικ από εκείνη που χρησιμοποιήσαμε ως τώρα, όπως χτυπώ το βούτυρο, χτυπώ τη ζάχαρη, βάζω τα αυγά. Τώρα θα βάλουμε τα αυγά μέσα γιατί? Στον κάτω. Διότι θέλουμε τα αυγά να φρατέψουν μαζί με τη ζάχαρη. Ναι. Γιατί τούτο το κέικ έχει τόσα πολλά μήλα μέσα, που για να φουσκώσει πρέπει να φρατέψει τα αυγά. Και για να φρατέψει τα αυγά, λιώσαμε το βούτυρο, τον οποίο θα βάλουμε στο τέλος. Έτσι, λιώσαμε. Αχ, Παναγία ναι. Και θα βάλουμε τρία μέσα... τετάρτα και έναν τετάρτο. Έγιωσα το εγώ το πολύ μες τρία. Αν που τούτε την εκπομπή και να μπορεί μάθεις παραπάνω είναι πως θα γιώνεις το βούτυρο, σημαίνει ότι έχουμε υπόθεση.
Λοιπόν, τρία αυγά. Τούτο γιατί το εσύζαμε. Να νομίζω ότι είναι το κινητό σου. Έχω μια σχέση με το timer μου, όπως ξέρεις, όπως έχω και με το μαχαίρι μου. Βάλω τις timer για να σου πάλι. Έβαλα τα αυγά. Ναι. Εντάξει, θα βάλω τη ζάχαρη. Και τώρα θα χτυπήσεις. Και την καστανή ζάχαρη. Την καστανή τη ζάχαρη γιατί τη βάζουμε? Η καστανή ζάχαρη γίνεται όπως την... Έτσι, έχει μια καραμελέ γεύση. Και μου αρέσει γιατί έχει την καραμελέ. Ειδικά με τις μιλόπιτσες, εγώ πάντα βάζω καστανή ζάχαρη με τις μιλόπιτσες. Και εδώ διαφωνούμε, φαντάζομαι. Ναι, ωραία η καστανή να βάλει. Δεν είναι ανάγκη να αντικαταστήσεις όλη τη ζάχαρη με καστανή. Να βάλουμε μισή. Λί, ναι, να αντικαταστήσεις λί. Ό,τι πει. Λοιπόν, να σημειώσετε ότι δεν είμαι εγώ που κάνω τη φασαρία. Εντάξει. Και τώρα θα χτυπήσουμε τα αυγά να φρατέψουν. Να σας πω τι έκανα εδώ. Έχω κοσκινήσει ένα φλιντζάνι αλεύρι. Έχω κοσκινήσει ένα φλιντζάνι αλεύρι. Θέλω και εγώ κάνω λίγο παρατήρηση τώρα, κύριε Λέχη. Ένα φλιντζάνι αλεύρι έχει κοσκινήσει η παρουσιάστρια. Από το οποίο πήρα έναν τέταρτο, ναι, και το άλεσα μαζί με τα αμύγδαλα σε έναν μπλέντερ. Ο λόγος που το κάνω αυτό το πράγμα είναι γιατί τα αμύγδαλα, ναι, βγάζουν λάδι. Όταν βάλεις το αλεύρι μαζί με τα αμύγδαλα, ναι, αλέθονται πιο εύκολα τα αμύγδαλα. Και τώρα θα σμίξω τα αμύγδαλα με το αλεύρι. Σιγά σιγά. Να μου θυμώσετε πάλι. Όχι, είναι εύκολο. Soda baking powder. Αλάτι. Και... βεβαίως, βεβαίως, κανέλα. Μην τη λυπηθείς. Μην τη λυπούμε. Διότι η μιλόπιτσα χωρίς κανέλα... Ναι, πάει πολλά. Τούτο δεν είναι η κανέλα σου. Εγώ είμαι τόση βάλω. Μισό κουταλάκι και θα βάλω ακόμα μισό που πάνω. Εντάξει. Στην επικάλυψη, εντάξει. Το κουτάλι της Χρύσος είναι έτσι, αλλά εντάξει. Το κουτάλι της Χρύσος είναι της σούπας, να βάλει κανέλα. Εμένα. Λοιπόν, βλέπεις τώρα τα αυγά με τη ζάχαρη, πως είναι σαν, σαν μους. Έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να φρατέψει, εντάξει. Άρα, χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη πρώτα. Ναι, και να τώρα... φρατέψουν, ναι, θα βάλουμε το γάλα. Το γάλα. Αν θέλουμε να μην βάλουμε πλήρες γάλα, θα έχει διαφορετική γεύση. Πρόσεχε, μπορεί να μας θωρεί Χρύσο, κατήσουμε τούτα τις ερωτήσεις που μου κάνεις. Αν μπορούμε να βάλουμε το ένα ή αν μπορούμε να βάλουμε το άλλο. Βάλουμε λίγο άπαχο. Να σου πω, στα cakes, είπα το ξανά τούτο, εντάξει, μην μαραζώνει. Στα cakes χρειάζεσαι το λίπος που έχει μέσα το γάλα. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Δεν μαραζώνει. Μετά που έφαγες τις λοκμάδες χθες, πέ μου. Σκεφάλι. Έναν τετάρτο. Και τα σάμιση. Λοιπόν, τώρα θα βάλω το μισό αλεύρι. Θα το χτυπήσεις και μετά το άλλο μισό. Το μισό αλεύρι. Το κοτόπουλο γύρω, σμιλώσα. Ναι. Βάλε το. Θα βάλω ένα λάξ αλεύρι βούτυρο. Έβαλα το μισό βούτυρο, λιωμένο βούτυρο, είπαμε. Θα βάλω ακόμα λίγο αλεύρι. Ναι. Και τον υπόλοιπο βούτυρο. Γιατί το κάνουμε ένα λάξ? Διότι είναι τα υγρά, επειδή είναι λιωμένος ο βούτυρος, είναι καλύτερα να, να του δώσεις λίγο να ανακατευτεί. Τώρα βάλεις σε δυο δόσεις, αντί σε τρεις όπως βάλω εγώ, είναι χάθηκε ο κόσμος. Το υπόλοιπο αλεύρι. Κάμε ελέρω στου πολλού πάγκου. Μα πού πάει η σπότη, βάλει τα ούλα μπροστά, βάλει τα. Εγώ δεν έχω φτύνει, είπαμε. Αν είχα φτύνει. Μα τι λέει μου το κανένα, βλέπω το. Λοιπόν, τα έβαλα τα δαμέ. Μπράβο. Οκ. Μαγκιάουλη είναι να μαϊρέψει και ύστερα να έχει όρεξη να καθαρίζει την κουζίνα. Αλήθεια, τούτο είναι ένα πράγμα το οποίο κανένα μα δεν θέλει. Οκ. Τώρα, τούτο το πράγμα. Ναι, είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, ναι. Πού είναι η φόρμα σου? Νόμιζες ότι ήταν να περιμένω. Του τι? Έτσι η φόρμα μου, ναι. Είναι μια φόρμα 25 εκατοστών, βουτυρωμένη, αλευρωμένη, με χαρτί στη βάση. Να πιάσω τα μήλα.
Μπορεί, εσύ θέλεις βοήθεια. Άι ρε, σιγά να με θέλω βοήθεια. Κάμα τόσα πράγματα. Σκέφτηκες τώρα, βοηθήσεις. Να σου πω ότι τούτο το κέικ, τα ψηθή, δεν γίνεται ακριβώς κέικ. Είναι έτσι πολύ κρεμωτό, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ. Δεν θα πάμε που κάτω όμως τα μήλα. Ω, έσα πάμε. Λαλείς το Νοέμπα. Ω, δεν ξέρω, ίσως επειδή έχει πολλά παραπάνω μήλα από ότι υλικό, ας πούμε, για κέικ, που ανακατεύεται μέσα στα μήλα. Και κάποια μένουν πάνω, κάποια μένουν στη μέση. Να δεις ότι άμα το κόψεις το κέικ, είναι πια από κάτω τα μήλα. Απλά είναι σημαντικό. Πού πάει. Εγώ. Μα τι, είσαι πολλά συγγυριστή, έλα, περίμενε. Τώρα είμαι σίγουρη ότι μουρμουρούσου να ταράξεις τα πράγματα. Αφού βλέπω το πλάνο. Εντάξει. Φταίνε πάντα οι άλλοι. Τούτον που θέλεις να το βάλω τώρα. Οκ. Όχι, δαμέ πάντως. Εντάξει, συστάρισε όπως νομίζεις. Εγώ τώρα να πιάσω τούτο νουλό το πράγμα. Mm. Το βάλω μέσα στο ταψί. Λάθος. Sorry που δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, τώρα είμαι εντάξει. Προσπαθεί, είναι απίστευτη. Άρχισα να μαθαίνω τα... Εγώ μόλις ξεκίνησα να κάνω την εκπομπή, είπα μου δεν πρέπει να βλέπεις το μόνιτσο. Δεν το βλέπω. Κλέφκε του. Να του κλέφω. Για να βλέπεις αν είσαι σωστή ή όχι. Δεν ξέρω. Δεν μου μπορώ να πάθω μετά. Να σου πω να κάνω τι μου κάνω στο σπίτι μου. Θα δοκιμάσω. Κοίτα. Τέλος. Εντάξει, το κέικ. Ναι, έχεις δικαιότητα μου. Λοιπόν, θα βάλουμε τον το πράγμα. Μόλις έλεγα ότι το παγωτό πρέπει να είναι μέσα ναι, στη ναι. συνταγή. Ναι, πρέπει να... Και κάποιος άλλος το φτύ με. Μίλησε και ο φτύ μου. Ναι, τούτη, πρέπει να τη σερβίρεις. Είμαι παγωτό, είμαι κρέμα γάλακτος, είναι πάρα πολλά ωραία. Όχι, κρέμα γάλακτος. Θα το βάλεις στο φούρνο στους 175 βαθμούς να ψηθεί για μισή ώρα. Εντάξει, μετά θα το ελέγξεις. Εάν κοκκινίζει πολλά, θα το καλύψεις πρόχειρα με έναν ασημόχαρτο. Και θα το αφήσεις άλλα 30 λεπτά. Θέλει οπωσδήποτε μία ώρα μέσα στο φούρνο, έτσι όπως σου το περιγράφω. Μετά θα το βγάλεις, θα βάλεις την επικάλυψη που θα σας δείξω τώρα πώς θα κάνετε. Και θέλει άλλα 20 λεπτά. Εντάξει, για να μην νομίζεις ότι είναι λαλώτες ώρες που ψήνονται τα πράγματα. Δεν θα σας δείξω. Λαλείς. Απλά θα σας δείξω πώς να κάνετε την επικάλυψη. Η επικάλυψη, έχω βάλει σε ένα μικρό μπλεντεράκι. Τη ζάχαρη, την καστανή, είπες για την επικάλυψη τα υλικά. Μα δεν μπορώ να σήμερα, γιατί να θυμούμε. Τη ζάχαρη, την καστανή. Αλεύρι, τη ζάχαρη, την κρυσταλλική. Εντάξει. Και θα βάλω. Αλάτι. Αλάτι, και θα βάλω μισό φλιντζάνι. Βούτυρο έχω λιώσει. Μπορείς να φέρεις έναν μπολ, σε παρακαλώ. Μικρό, το μόνο μεγάλο. Πράγμα που σου ζήτησα σήμερα. Μικρό, δηλαδή. Μεγάλο, τι. Έναν μπολ για να το βάλω. Μέτριο. Όχι που τζαμε, πιάσε που κάτω ίσως, τζαμε. Τώρα να δω τι έχει. Τούτο είναι μισό φλιντζάνι περίπου. Δεν έχω. Γίνεται. Δεν έχω, αλήθεια. Κατάλυσα όλα τα μπολ σήμερα. Ναι, δηλαδή είσαι απίστευτη. Δεν έφυγες τίποτε. Να σου φέρω βαθουλό μυγιάτο. Ένα βαθουλό μυγιάτο, ένα... Οκ. Λοιπόν, τούτο θα το κάνω τώρα... Δεν θέλω τα αμύγδαλα να γίνουν σκόνη, εντάξει. Θέλω να μείνουν έτσι λίγο πιο... Να καλύψω. Μπράβο. Ωραία. Μας πιέμε μου κάνει. Λίγο μιτσί. Έξερα το. Μιτσί. Περίμενε ένα λεπτό. Α, εξίασε το νερό. Κάτσε το τούτο, και δεν πειράζει. Εμπολά με. Εν πειράζει, μεγάλο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτω. Τούτο το πράγμα θέλεις. Θέλεις να έχεις κομμάτια που τα αμύγδαλα. Βλέπεις τούτα τα κομματούσκια, δεν θέλεις να γίνω σκόνη. Ο υπόλοιπος κόσμος είδε τα. Πρέπει να γυρίσω κάπως για να τα δει. Όχι, όχι, μείνε. Κι αν είσαι ο γερανός. Είδες το γερανό που πάνω μας. Ο γερανός. Δυστυχώς που έχουμε και το γερανό. Έγιωσες το βούτυρο, έγιωσα το βούτυρο, το έναν τέταρτο που μας έμεινε. Κύριε, λέει σου μαζί της. Λοιπόν, τούτο είναι η επικάλυψη. Πώς θα σε μαθά, πώς τώρα. Αφού είπετε μου να με θωρώ για μέ. Γιατί μας να θωρείς, να με βάλεις τα πράγματα, τα αντζά σου. Δε ο γερανό, κοίτα το. Να σου γερανέ. Άρα, βάζεις το βούτυρο.
Έβαλα το βούτυρο. Βάζεις και το αλεύρι, έχει... τα αμύγδαλα. Ναι, όλα τα υλικά για την επικάλυψη, ναι, εκτός που το βούτυρο, τα έβαλα σε ένα μικρό μπλεντεράκι. Τα άλεσα μέχρι τα αμύγδαλα να μην είναι πολύ αλεσμένα. Ναι. Εντάξει. Και μετά έβαλα το βούτυρο, δηλαδή αν το δεις το πράγμα, έχει αμύγδαλα ολόκληρα μέσα. Θωριστό. Βλέπω. Μπα να βεβαιωθώ. Και σε παρακαλώ, μάθε ποιος έκαμε κόκκινη την κουτάλα. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος έκαμε κόκκινη την κουτάλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τούτον είναι η επικάλυψη. Όταν σου δείξω το κέικ τελειωμένο... Ποιος τι έκαμε την κουτάλα. Χρήσω εσύ. Ξέρω. Ναι, πέ μου. Μα τι ωραίο κέικ έκαμες. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, δεν έχουμε ανάμιση ώρα. Να το ψήσω. Περίμενε. Έψησες το... 30 λεπτά στους 175. Μετά σκέπασα το μασιμό χαρτό για να μην αρπάξει περισσότερο. Άλλα 30 λεπτά. Μετά το έβγαλα. Έβαλα την επικάλυψη. Ναι, την επικάλυψη. Με τα χέρια σας θα βάλετε την επικάλυψη. Θα την πιάσετε έτσι. Θα κάνετε τούν το πράγμα πάνω από το κέικ. Επιστροφή στο φούρνο για άλλα 20 λεπτά. Εντάξει. Τώρα εγώ που χτυπώ και κάνω θόρυβο είναι εσύ. Φτάνει. Okay. Λοιπόν, είμαστε η μάμα. Και να έρθουμε τώρα στην κρεμμύδα σαλάτα, να θέλεις και να σερβίρουμε. Έλα. Δεν θα κάνεις διάλειμμα. Πού είναι, όχι να κάνω διάλειμμα. Εντάξει. Θέλεις να πάμε διάλειμμα, να καθαρίσεις τούτα ούλα που έκαμες. Γιατί δεν μπορώ έτσι να δοκιμάσω. Χωνώ. Μου φορείς και άσπρα. Ναι. Εντάξει. Αλλά πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει, ετοιμάστηκε. Είδες πώς έγιναν τα κρεμμύδια. Εγώ έγραφα, εγώ τα κάνω. Θα δει κανένας άλλος, εντάξει. Βλέπεις, έχουν μειωθεί σε όγκο. Να πω όμως τι έκαμε άλλο. Ναι, να πεις τι έκαμες, ακριβώς τι έκαμες. Τα έχουμε πλύνει. Ναι, τα έχουμε ξεπλύνει για να μην έχουν τόσο πολύ αλάτι. Ναι, τα έχουμε σφίξει για να φύγει όλο το ζουμί. Ναι. Και τώρα το πράγμα που βλέπετε, είπα σου, είναι σαν, το, σαν να τρώεις κραμπί. Ναι, ούτε τώρα καν... να φάω κραμπί. Σου βάλω και το μαϊτανόν και το πλήμινο σου τι πιστά. Λοιπόν, θα βάλω το μισό φλιντζάνι μαϊτανό. Να πω εγώ κάτι. Πού είναι η κάμερα μου. Να μιλάτε εσύ στον είναι εκπομπή αυτός που μένα. Τούτη. Λοιπόν, κύριε Μαρέ Κουτσοφή, θέλουμε κουτάλες γιατί χρήσω κοτσίνης είμαστε. Θέλουμε μπολ γιατί δεν κάνουν τη γαλάτια. Άρα είναι η χρήσο που φταίει για το... νομίζω ο χαλβάς της. Εντάξει. Άμα ο κύριος Μάριος μαζί μας, εντάξει. Λοιπόν, έχω βάλει το μαϊτανό. Ναι. Θα βάλω ελαιόλαδο, ξύδι, μιλόξιδο. Αν δεν θέλετε να βάλετε μιλόξιδο, θέλετε να βάλετε κόκκινο ξύδι, βάλετε κόκκινο ξύδι. Γίνεται. Γίνεται. Και χυμό λεμονιού. Αυτή είναι τη σιγά σιγά. Και σουμάκι. Πάλι θα βάλω σουμάκι. Βεβαίως. Μερικές φορές όταν πηγαίνεις σε αρμένικα εστιατόρια, ναι, δεν βλέπεις αυτήν την κρεμμύδο σαλάτα. Μάλιστα. Και αυτήν την κρεμμύδο σαλάτα πρέπει να σου πω ότι την έφτιαχνε η μητέρα μου όταν ήμουν μικρή και εγώ το είχα ξεχάσει. Μου το θύμισε η αδερφή μου του την κρεμμύδο σαλάτα. Πριν πάρα πολλά χρόνια. Πριν πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα χρόνια εσύ ήσουν αγέννητη ήταν. Μιλώ σου. Μπράβο τη μάμα όμως που τότε. Ναι, έφτιαχνε κρεμμύδο σαλάτα. Μισό νεό. Εντάξει, κόντεψες. Να μην φτάσεις εσύ τον μισό αιώνα. Να τον φτάσω. Να μην τον φτάσεις και να τα ξαναπούμε λοιπόν. Εγώ μπορώ να μην είμαι βαμέ ακριβώς που να το φτάσεις. Αλλά... Καλά, ούτε και εγώ θέλω να είμαι στην κουζίνα, ας πούμε, ύστερα από 10 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, θέλεις να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια ωραία πιτούλα τώρα και να σερβίρουμε το πράγμα που φτιάξαμε. Λοιπόν, τούτο είναι το κοτόπουλο. Πρόσθεσαμε στο κάμω κομμάτια τώρα. Θέλεις να μου πεις γιατί δεν έκοψες το κοτόπουλο μικρά-μικρά κομμάτια να το βάλεις στο φούρνο. Τον την ερώτηση αποκλείται να την σκέφτηκες εσύ, κάποιος άλλος σου την είπε. Εντάξει, είμαι χρήσιμη. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ο λόγος ήταν, αφού ξέρεις ότι δεν μπορώ να μιλώ και να κάνω τον τη δουλειά.
Θα το κόψουμε έτσι μικρά-μικρά κομματάκια. Διότι αν το έκανα το πράγμα, πιστεύω ότι το κοτόπουλο μένει πιο ζουμερό. Έτσι. Και αν δει, έχω φυλάξει το ζουμί που ήταν μέσα στο ταψί. Λοιπόν. Μπράβο, Γαλάτια μου. Βλέπει, κόφτει το έτσι. Τι είναι, τέλο να κόψω τη μιλοβιτσά. Να σου την κόψω μια στιγμή να μην. Α, θέλουμε να βάλουμε και ζάχαρη να χτυπά. Γιατί είναι κρίμα να καλύψει την επικάλυψη με τι κούνε και τα, τα ωραία τα πράγματα που έκαναμε. Νομίζω ότι να είναι πιο ωραία. Να βάλουμε παγωτό, εντάξει. Ναι, μπορεί να τη σερβίρει με παγωτό, με κρέμα γάλακτο. Γιατί έφερε και διαφορετικά πιάτα. Για ποικιλία. Δεν μπορούσα να, μπορούσα να σκεφτώ ποιον που τα σκέφτεται. Άντε, άντε, και πρέπει να κλείσουμε. Α, τώρα θεωρείς, αρχίσετε και αγχώνετε με πάλι. Δεν λειτουργώ καλά, μα με αγχώνετε. Θα βάλω λίγο που το σως που έκαναμε στη βάση. Εντάξει. Αρέσει και μου που φορήσω το ακουστικό. Και ποιο λόγο να φορήσω το ακουστικό, μιλώ σου ότι πρέπει να ακούν οι πάντε που το διάγραψαμε. Ναι, αν δεν ήταν το ακουστικό μου, θα ακούγαμε ούτε εσύ ούτε εγώ. Να βάλω λίγο. Α, ξέχασα να βάλω. Βάλε λίγο ζουμί που πάνω. Πού? Πού το κρέα. Να βάλω. Βάλε, ναι. Δεν να φτιάξει μόνο μια. Να φτιάξει του την μια τώρα να δοκιμάσω. Αλλά βάλε λίγο ζουμί. Εντάξει, είναι ωραίο το ζουμί. Εντάξει. Βάλε και λίγο δαμέ που είναι βαλά. Για να μην κάνει παρατήρηση, μπε μου ότι ήταν καλό. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, και θα βάλω. Κρεμμύδο σαλάτα. Οκ. Άτε πάλι. Ντοφτή. Ναι. Ντοφτή. Ήταν σωστό. Θα σου δω εγώ. Τι να μου δω. Α, να το... Να την τυλίξεις μες το... Κάποιος είναι πολλά μερακλής. Κανονικά έπρεπε να φέρναμε ποτούντες κόλλες. Εν έπρεπε να φέρναμε κόλλες. Έτσι μου είπε, αλλά αφού δεν έχουμε κόλλες. Δεν έχουμε κόλλες. Εντάξει, όχι, τσίλι να την αφήκεις έτσι, να την βάλεις δαμέ. Θέλω να το κάνω τζαγκουράκι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Τώρα μια, ένα λεπτό να σου κάνω ένα ταλατούρι να σου βάλω μέσα. Να μην έχεις παράπονο. Λοιπόν, να κόψω και το... Κόψε το κέικ. Πρέπει να σας πω ότι τούτο το κέικ δεν πρέπει να το μεταφέρετε, ενώ είναι ζεστό. Θα το μεταφέρετε μετά που θα κρυώσει, εντάξει. Γιατί ενώ είναι ζεστό, είναι λίγο εύθραυστο. Τώρα να ξεκινήσω από το κέικ, ναι. Να ξεκινήσω από το κέικ. Σου πω να μου να κάνω. Πώς πω να μου φτιάξεις την πίτσα μου. Mm-hmm. Να δοκιμάσω λίγο έτσι μόνο του. Κρέα. Κοτόπουλο, γύρω. Βλέπεις αυτό το πράγμα που είναι σαν το κρεμωτό που μέσα. Ποιος βλέπει. Ο γερανός. Όχι, όχι. Εσυχήσετε με. Το φωτού είναι το κόκκινο. Το φωτού είναι το κόκκινο. Ωραία. Βλέπεις, είναι σαν την κρεμούδα που μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ακριβώς κέικ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος ο γύρος. Άντε, χαίρομαι. Μπορείς να μου φτιάξεις το... Τούτη είναι δική σου. Όχι, ήταν για το η κάμερα. Οκ. Okay. Να βάλω τούτον το σως. Δυο ωραία από η δική μου. Πέτυχα. Ωραία, είναι. Αν μου φέρει και λίγο παγωτό. Ναι, νομίζω είναι ότι... Είναι εξαιρετική. Την άλλη φορά που θέλαμε παγωτό, ποιος... νομίζω ότι είναι η παραγωγή και φέρε. Να πάει τώρα. Τώρα μόλις κλείσουμε. Εντάξει. Ναι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ναι. Ήταν ωραία τα πράγματα που πάρα σου φτιάξα. Απαναγία μου, ωραία Γαλάτια. Για μεταγιορτινά. Ναι. 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 Ωραία, έχω ναι. Να πω, ναι. Μπράβο σου. Επίσης, αν δεν θέλετε να φάτε μες το γύρο μες την πίτα, μπορείτε να το φάτε και έτσι με μια σαλατούδα, μια χαρά. Γαλάτια μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Μα γιατί, θέλω να φύγω. Θέλω να μείνω δάμε. Να μείνεις δάμε, να φάμε το γύρο που έφτιαξες, την πιλόπιτσα. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη. Καλό. Σκέφτου τι καλό θα φτιάξεις. Τελειώσαν οι γιορτές, τελειώσαν όλα. Έχω πρέπει να επιστρέψουμε στη ρουτίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Then, then